Ώρα 10 και 20 προχθές βράδυ. Δράσης κόβει το σύρμα από τον φράκτη και εισβάλλει σε μετόχες στην Άνω Χερσόνησο για να κλέψει κότες, χήνες, μανδαρίνους, πέρδικες, παγόνια και φασιανούς. Μπήκε γύρω στις 10 και 20, περίπου για μία ώρα. Μπήκε και μου έκλεψε ό,τι σπάνια από την έχα εδώ μέσα. Όπως βλέπετε, μου σπάσε τις πόρτες. Ναι. Μου έκλεψε και τα αντικείμενα ό,τι είχα εδώ πέρα. Έχουμε προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. 3 χρόνια ότι προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε, μας τα πήρε όλα. Εγώ βασικά σοκαρίστηκα διότι είδα τον άνθρωπο αυτόν και χρησιμοποίησε ένα λοστάρι. Θα είτε σε λίγο τι ζημιά έχει κάνει εκεί. Ναι. Φανταστείτε να ήταν μέσα να κοιμόταν, ας πούμε, και μια στιγμή να άκουγε θόρυβο και να προλάβαινε το ληστή μέσα, ας πούμε. Ο ληστής κρατούσε ένα λοστάρι από ό,τι είδαμε στο βίντεο. Ναι. Τι θα γινότανε. Ο δράστης είναι ψύχρεμος. Αρπάζει τα πτηνά, τα οποία βάζει σε τσουβάλια, τα μεταφέρει στο αυτοκίνητό του, το οποίο έχει παρκάρει δίπλα από τον φράκτη, με τον ιδιοκτήτη να μην πιστεύει στα μάτια του. Ήταν πολύ άνετος από ό,τι είδαμε και στο βίντεο. Τα βάλε σε σάκους μέσα, τα βάζε σε... Σάκους. Ναι. Σε τσουβάλια μέσα. Σε τσουβάλια μέσα. Ναι, αυτό που λέμε οργανωμένος ήταν, ήξερε που πήγαινε. Πάτε την τρύπα. Εντάξει, δείτε, είναι, η τρύπα δεν είναι μεγάλη, ας πούμε, και πρέπει να ζοριζόταν να μπει και μέσα. Επί μία ώρα και 10 λεπτά, ο δράστης κινείται με απόλυτη ηρεμία και χωρίς να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, καθώς δεν φαντάστηκε ότι θα υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στο μετόχι με τις κινήσεις του να καταγράφονται καρέ-καρέ. Μία ώρα και. Το βίντεο που ανεβάσαμε ήταν, που είχα βγάλει εγώ, έκανε εξαγωγή, ήταν μία ώρα και 10 λεπτά, νομίζω μία ώρα και ένα τέταρτο. Το κόψα, δώσαμε στην αστυνομία το 1/4 περίπου. Έκοψε το φράκτη. Έκοψε το οργανωμένος ήταν. Ο δράστης έκλεψε 80 περίπου πτηνά και έγινε καπνός. Αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν η ψυχραιμία του δράστη. Επίσης, με έκανε εντύπωση ότι είναι σε μεγάλη ηλικία. Από ό,τι μας είπε η αστυνομία, πρέπει να είναι γύρω στα 67-68, εκεί περίπου. Αντικρίζοντας από τις κάμερες ασφαλείας την κλοπή, ο επιχειρηματίας μαζί με τον φίλο του κίνησαν γη και ουρανό προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη, ο οποίος επικηρύχθηκε με το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ. Υπήρχαν και κάποιες καταγγελίες λόγω του ότι τον επικήρυξε ο Γιώργος στο Facebook. Υπήρχαν κάποια τηλεφωνήματα ονομαστικά τα οποία του είπαν ποιος είναι ο δράστης. Ναι, ευτυχώς κινητοποιήθηκε ο κόσμος. Βρέθηκε το βράδυ κατά τις 7 η ώρα. Πήγαμε στο σπίτι του και περιμένουμε τις εξελίξεις. Μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και σε συνεργασία με την αστυνομία, ο επιχειρηματίας έφτασε στα ίχνη του δράστη με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης.